Έχουμε κάνει με για πρόσκληση στο σωματείο μας για διαπραγμάτευση συλλογικής σύμβασης. Εκεί αρνήθηκαν ο ένας κύριος από τους δύο αρνήθηκε να έρθει να διαπραγματευτεί μαζί μας και να αρχίσει να μας παίρνει στα σοβαρά και να βάλουμε τα πράγματα επιτάπητος και να αρχίσουμε να βρίσκουμε μια λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σαν κλάδος. Το πρόβλημα, όπως προανέφερα και σε διάφορους άλλους συναδελφούς σας, έχει να κάνει με το ωράριο εργασίας και όσον αφορά το μισθολογικό. Ό,τι αφορά το ωράριο εργασίας, οι συνθήκες είναι εξωπραγματικές. Όλα τα παιδιά εδώ πέρα ερχόμαστε σε αντίξωες συνθήκες αντιμέτωποι, κυκλοφοριακό πρόβλημα και αν μην τι άλλο ένα παράνομο ωράριο, το οποίο ανέρχεται στις 20 με 22 ώρες ημερησίως με μια τετράωρη ανάπαυση καθημερινώς. Που σημαίνει ότι 4 ώρες ανάπαυση και ξαναπάμε για άλλες 20 ώρες. Μπορώ να σας το αποδείξω και έπρακτα αυτό και δεν λέω ψέματα. Θέλω να μεταφέρω ότι στο ρόδιο λαό ότι δεν είμαστε εδώ για να δημιουργήσουμε πρόβλημα στον τουρισμό. Είμαστε εδώ πέρα για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας. Κάναμε οποιασδήποτε κινήσεις σε αρχές του καλοκαιριού, πριν ακόμα αρχίσει η σεζόν. Κάναμε αρχές του καλοκαιριού κάποιες επαφές με όλους τους κυρίους. Αδιαφόρησαν παντελώς για τα προβλήματά μας. Είμαστε εδώ πέρα μέσα στον Ιούλιο, μέσα στο πικ της σεζόν. Δημιουργήσαμε ένα μικρό τετράωρο πρόβλημα. Δεν το θεωρώ πρόβλημα να δηλώσουμε μια ομαλή διαδήλωση με αποτέλεσμα να μην ιδρώσει καν το αυτί τους. Και είμαστε τώρα εδώ πέρα με 24 ώρες επαναλαμβανόμενοι μέχρι εκεί να μας πάρουν στα σοβαρά. Από εκεί και πέρα το πρόβλημα μεταφέρεται στο δικό τους χώρο, στο δικό τους γραφείο. Να αντιμετωπίσουν την κίνηση, πώς θα αποφέρουν την κίνησή τους των επιβατών στο αεροδρόμιο ή τα λιμάνια στις εκδρομές. Αυτό. Κοιτάξτε, είναι ένα χρόνιο πρόβλημα των οδηγών. Από τότε που έχει σταματήσει να ισχύει η προηγούμενη συλλογική σύμβαση εργασίας, το σωματείο προσπαθεί με διάφορους τρόπους να πείσει τους πράκτορες να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να ρυθμίσουν τις εργασιακές σχέσεις. Έχουν κάνει το σωματείο ό,τι έπρεπε να κάνει, έχουν τηρήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες. Το χειμώνα έχουν κάνει πάνω από 4 γενικές συνελεύσεις για να καταλήξουν τα αιτήματά τους. Προσπάθησαν πριν αρχίσει η σεζόν να προειδοποιήσουν τους τουριστικούς πράκτορες για να κάτσουν στο τραπέζι. Νομίζω ότι πρέπει να ρυθμιστεί το θέμα. Δεν μπορεί οι συνάδελφοι να δουλεύουν με αυτές τις συνθήκες. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα, θα δημιουργήσει ενδεχόμενο πρόβλημα και στους ίδιους και στον τουρισμό και στην κοινωνία. Όσο είναι νωρίς, θα πρέπει να πάρουν τις ευθύνες τους οι τουριστικοί πράκτορες, να υπογράψουν σύμβαση εργασίας και να μην κλαίμε αργότερα πάνω στο χυμένο γάλα. Ήδη στον χώρο του τουρισμού και η Ένωση Ξενοδόχων έγκαιρα έχει υπογράψει με το Σωματείο Ξενοδόχων Υπαλλήλων τριετή σύμβαση και έχουμε εξασφαλίσει εργασιακή ειρήνη εκεί. Ήδη οι ίδιοι οι τουριστικοί πράκτορες έχουν υπογράψει τριετή σύμβαση με τους ξεναγούς και εξασφάλισαν και εκεί εργασιακή ειρήνη. Και δεν καταλαβαίνω γιατί στους οδηγούς έχουν μια τέτοια σκληρότητα. Τους καλώ άμεσα να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να συμφωνήσουν. Εμείς θα είμαστε στο πλευρό του σωματείου για ένα σωματείο υπεύθυνο, μαχητικό και δυναμικό. Κύριε Καβάντα, πόσα μέλη είσαστε? Ενεργά μέλη είμαστε 160 ενεργά μέλη. 160 ενεργά μέλη. Και αυτή τη στιγμή είναι το 80% των απεργούντων είναι εδώ πέρα παρών. Στην πρώτη φάση είμαστε τώρα να διαπραγματευτούμε τη συλλογική σύμβαση εργασίας για να θεσπίσουμε τα εργασιακά μας και τα δικαιώματά μας. Σε δεύτερη μοίρα, οι επαφές με τον Δήμο πάνε πολύ καλά. Ήδη έχει περάσει το ΦΕΚ για ποιες θέσεις μέσα στην πόλη της Ρόδου και είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία συνέχεια για να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε και άλλες θέσεις για την εξυπηρέτηση και την διασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών στα λεωφορεία. Από εκεί και πέρα θέλει αγώνα, θέλει τρέξιμο. Γνωρίζετε πώς είναι οι τεχνικές υπηρεσίες και πώς είναι το κράτος. Μια δύσκολη εποχή που αντιμετωπίζουμε και εμείς οι ίδιοι. Είμαστε εδώ πέρα για να δημιουργούμε όσο το λιγότερο μικρότερο πρόβλημα. Τίποτα άλλο δεν έχουμε άλλο στο μυαλό μας. Να εξυπηρετήσουμε αυτόν τον υπέροχο τόπο με όλες τις υπηρεσίες που μπορούμε να έχουμε. Και μια υπηρεσία που μπορούμε να παρέχουμε δωρεάν με όλη μας την αγάπη είναι ένα χαμόγελο προς τους επισκέπτες μας. Αυτό θέλω να πω κάτι. Ζητάμε συγγνώμη ταπεινά προς τον Ρόδιο λαό ξανά αν έχουμε δημιουργήσει οποιοδήποτε πρόβλημα. Αλλά θέλω να καταλάβει και ο Ρόδιος λαός ότι είμαστε εδώ πέρα γιατί αγωνιούμε για τα συμφέροντά μας και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Και αν μην τι άλλο για την ασφάλεια των επιβατών και των συναδέλφων μου με το να ξεκινάνε και να μην ξέρουν αν θα γυρίσουν στο σπίτι τους. Θα σας ευχαριστήσω. Ναι. Μέχρι στιγμής η μία πλευρά έχει αρνηθεί τελείως, δηλαδή να έρθει σε επαφή μαζί μας. Ο Δήμος μας έχει καλέσει στο ProTour σήμερα που έχουν συνάντηση στο ProTour. Θα είμαστε 12.30 μία ώρα και εμείς μέσα εκεί πέρα για να θέσουμε επιτάπητο στα προβλήματα και αν μην τι άλλο να δούμε αν μπορούμε να πάρουμε υπογραφή σήμερα για συλλογική σύμβαση εργασίας. Εάν δεν την πάρουμε, συνεχίζουμε στον αγώνα μας αδιάκοπη.